αδελφοί μου, γιορτάσαμε την υπαβολή του Χριστού μας. Μεγάλη γιορτή. Είναι η είσοδος του στο ναό για πρώτη φορά. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς, μετά 40 ημέρες από τη γέννηση του παιδιού μας. Το πηγαίνουμε στην εκκλησία για να του δοθεί η ευχή. Είναι ο λεγόμενος σαραντισμός. Είναι καλό να κρατάμε ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικότητάς μας, γιατί τα παιδιά νιώθουν και καταλαβαίνουν τον Χριστό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 7 θαύματα. Αν τα μελετήσουμε, θα μας βοηθήσουν να γίνουμε κι εμείς παιδιά. Θαύματα όπως το να ακούς, να βλέπεις, να αγγίζεις, να γεύεσαι, να αισθάνεσαι, να γελάς, να αγαπάς. Σας φαίνονται εύκολα, όμως όλα τα παραπάνω πρέπει να τα κάνεις με την ψυχή σου και με γνώμονα τον Χριστό. Να τα παλεύουμε καθημερινά με την αγάπη και τη βοήθεια του μικρού Χριστού. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Αδελφοί μου, καλησπέρα σας. Είναι πολύ συγκινητικό να βρισκόμαστε στην καθιερωμένη ώρα για την πνευματική οικογένεια, για την αδελφότητα, που είναι 2 φορές την εβδομάδα και μας στηρίζει για όλη την εβδομάδα. Και αυτό είναι η ώρα του Λόγου του Θεού. Περάσαμε μια μεγάλη γιορτή χθες, την γιορτή της Υποπαντής, το σαραντισμό του Χριστού, όπως ξέρει ο λαός μας, κατά τον οποίο η Παναγία τον πήγε για πρώτη φορά στην συναγωγή τότε, ένα έθιμο το οποίο το κράτησε η Εκκλησία μας και το διατηρεί μέχρι σήμερα, όταν το παιδάκι το νεογέννητο την 40η μέρα προσέρχεται για πρώτη φορά στο ναό για να εκκλησιαστεί, να διαβαστεί και να αρχίζει να εξοικειώνεται με το χώρο. Βέβαια, θυμόμαστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή, ότι την υπαπαντή του Χριστού, μάλλον της υπαπαντής του Χριστού, προηγήθηκε η υπαπαντή της Παναγίας μας, η οποία περίπου 13 χρόνια πριν, όταν ήταν 3 χρονών, οδηγήθηκε από τους γονείς της στο ναό του Σολομώντος και παρέμεινε εκεί μέχρι που δόθηκε στον Ιωσήφ για να την προστατεύει και για να την παντρευτεί μετά, σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, έτσι ώστε πέρασε όλες τις ηλικίες της μέσα στο ναό, ανατρεφόμενη από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ο οποίος και την τάιζε, αλλά και της μάθαινε ό,τι έπρεπε να μάθει για να προετοιμαστεί. Μετά λοιπόν από την υπαπαντή μιας τέτοιας μητέρας, έχει την υπαπαντή του Χριστού, την οποία μαρτυρεί και η Εκκλησία μέσω του Αγίου Σημεών και της προφήτηδος Άννης, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ή να το πω καλύτερα, οι άλλοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της χαράς που ένιωσαν όταν όλοι οι άλλοι γύρω βλέπουν ότι ένα παιδάκι τυπικά έρχεται μέσα στο ναό και κάνει, ας πούμε, αυτό που έπρεπε να κάνει, το έθιμο, ενώ ο Σημεών και η Άννα έβλεπε τον Μεσσία, τον Χριστό. Αυτό που περίμεναν χιλιάδες χρόνια οι πιστοί άνθρωποι της εποχής. Η υπαπαντή είναι ζητούμενο και για μας να συμβαίνει, να γίνεται, να ανανεώνεται, γιατί και εμείς κάποτε προσαχθήκαμε στον ναό την 40η μέρα και από τότε πρέπει μονίμως να προσάγουμε τον εαυτό μας στον ναό του Θεού για να ανανεώνουμε αυτήν την επικοινωνία, αυτήν την πρώτη γνωριμία που είχαμε μαζί του. Και βέβαια τα μωρά τα οποία προσάγονται στο ναό δεν έχουν λογική, ή αν θέλετε έχουν τη λογική τους σε καταστολή, έχουν όμως το αίσθημα του Αγίου Πνεύματος και μπαίνοντας μέσα στο ναό καταλαβαίνουν πολύ καλά που μπήκαν και τι νιώθουν σε σχέση με τον Χριστό. Επίσης απόδειξη αυτού είναι το σκύρτημα του Προδρόμου και του Χριστού όταν συναντήθηκαν οι μητέρες τους μέσα από την κοιλιά, για να δείξει ακριβώς αυτό, ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από εμάς που καταλαβαίνουμε με τη λογική πολλές φορές ορισμένα πράγματα. Όσο πιο παιδί λοιπόν είσαι, και επιστρέφουμε τώρα στα παιδιά,
στην καρδιά, όσο πιο καθαρός στην καρδιά είσαι, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεσαι τα θεία πράγματα. Η Παπαντή συνηθίζει να είναι και εορτή των νέων μητέρων, των υποψήφιων μητέρων, των υποψήφιων συζύγων, γιατί συνδυάζεται με το γεγονός αυτό της Παναγίας, που ήταν μια πολύ νέα κοπέλα, η οποία μόλις είχε γεννήσει. Βέβαια, έχουμε πει και άλλες φορές και δεν τελειώνουν αυτά, το πόσο μεγάλη ήταν η Παναγία μας και είναι, για να την περιμένει ένας Θεός, πότε θα έρθει να ζήσει στον κόσμο αυτόν, για να στείλει τον Υιό Του. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο αυτό, το τεράστιο γεγονός, χαρακτηρίζει την Παναγία μας, και μιλάμε για την Παναγία, γιατί την υπαπαντή του Χριστού την έκανε η Παναγία, έτσι. Αυτή μετέφερε τον Χριστό στο ναό μαζί με τον Ιωσήφ, ο οποίος ταπεινά ακολουθούσε, όχι γιατί δεν ήταν άντρας, αλλά γιατί συναισθανόταν ότι είχε στα χέρια του τον Θεό και τη μητέρα του και ενεργούσε αναλόγως. Αυτά τα ωραία μπορεί να τα χάσαν κάποιοι εχθές, γιατί φοβήθηκαν να πάνε σε μια εκκλησία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά μπορεί ο καθένας να τα ζει μέσα του, όπου και να βρίσκεται. Όχι, ό,τι επαναλαμβάνω, δεν θα προσπαθήσει ο αληθινός χριστιανός να βρει τρόπο τέτοια μέρα χαρακτηριστική, που είναι στην ουσία η μέρα που πάω στην εκκλησία οπωσδήποτε, να πάει στην εκκλησία. Ο νόο νοήτο και έχουν όταν ακούει ακουέτο. Σήμερα θα πούμε για τα 7 θαύματα. Ποια ήταν τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, θα έλεγε κανείς. Αλλά αυτά τα έχουμε πει στο σχολείο. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα 7 θαύματα της ζωής, τα 7 θαύματα της ψυχής, τα 7 θαύματα της πραγματικότητας, τα 7 θαύματα που είναι μόνιμα και άλλοι τα ζουν και άλλοι τα αντιπαρέρχονται απλώς. Τα χρησιμοποιούν χωρίς να τα αισθάνονται. Τα ζουν χωρίς να τα αισθάνονται. Και περνάνε από μπροστά, όπως πάρα πολλά θαύματα, απαρατήρητα. Εμείς λοιπόν σήμερα θα αναδείξουμε τα 7 θαύματα αυτά, όχι ότι δεν τα ξέρουμε, παραλαμβάνω, αλλά στην πορεία των πραγμάτων ψάχνουμε για μεγάλα θαύματα και ξεχνάμε αυτά τα καθημερινά, ας το πούμε έτσι, όχι μικρά, αλλά μεγάλα θαύματα, πραγματικά. Ποια είναι λοιπόν τα 7 θαύματα τα οποία ζούμε κάθε μέρα? Πρώτο μεγάλο θαύμα είναι το να βλέπεις. Και όταν λέω το να βλέπεις, σίγουρα κάθε λέξη όταν σφαιρικά αναλύεται έχει μεγάλο νόημα. Καταρχήν να ξέρετε ότι δεν βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, εμείς το θεωρούμε δεδομένο ενδεχομένως, αλλά δεν βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Και δεν εννοώ μόνο τους τυφλούς, αλλά εννοώ και τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λαττωμένη όραση. Έτσι. Εσείς όταν είστε υγιείς νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν, εντάξει, τι να κάνω. Αλλά ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα με την όρασή του και δεν βλέπει, εκείνος ξέρει πολύ καλά όσο ζόρι είναι να μην βλέπεις. Εσύ το θεωρείς δεδομένο και λες, εντάξει, βλέπουμε. Και τι έγινε, ας πούμε. Αλλά φαντάσου να βλέπεις και να μην καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις. Να βλέπεις και να μην οράς, δηλαδή να μην μπαίνουν στην καρδιά σου αυτά που βλέπεις. Να βλέπεις μόνο την επιφάνεια των πραγμάτων. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ολοκληρωμένο να βλέπει, ζει ένα μεγάλο θαύμα. Γιατί πρώτον, βλέπει τα χρώματα γύρω του, τις κινήσεις, τους ανθρώπους, τα πτηνά, τα ζώα, τα φυτά, τη θάλασσα, τον ουρανό, τη γη κτλ. Αλλά αισθάνεται κιόλας. Γιατί έχει μία όραση η οποία είναι πνευματική. Έχει μία όραση η οποία είναι αίσθηση. Τι είναι αυτή η αίσθηση? Δεν είναι απλά οι 5 αισθήσεις, μία από τις 5 αισθήσεις, αλλά είναι κάτι βαθύτερο. Και ποιο είναι αυτό το βαθύτερο? Το βλέπουμε πολλές φορές στην Αγία Γραφή, όταν ο Κύριος ελέγχει τους ανθρώπους, γιατί βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν. Βλέπουν και δεν κατανοούν. Βλέπουν με τα μάτια τα σωματικά, αλλά δεν μπορούν να δουν στο βάθος τίποτα και βλέπουν και τους ανθρώπους ακόμα
εντελώς επιδερμικά. Α, τον είδα αυτός, τον έκοψα, είναι αυτό, τελείωσε. Αυτή η προχειρότητα όσον αφορά το θαύμα το μεγάλο της όρασης, όπως σας την περιέγραψα, προσέξτε, όχι απλώς σαν μία αίσθηση, μας κάνει να μην ζούμε το θαύμα. Γιατί είναι ένα θαύμα καθημερινό. Και δεν είναι μόνο αυτό που καμιά φορά παρουσιάζουν εκεί στο διαδίκτυο, ότι ένα παιδάκι δεν έβλεπε ξαφνικά, απέκτησε την όρασή του με κάποιον τρόπο και πόσο συγκινήθηκε που έβλεπε. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και κάτι βαθύτερο, όπως σας είπα νωρίτερα, να βλέπουμε τον Χριστό, τους Αγίους και τα θαύματά Του, χωρίς να χρειαστεί να τα βλέπουμε. Περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν να γίνει μπροστά τους μια φωτιά, μια βροχή, ένας αέρας, ένα συγκλονιστικό γεγονός και να πούν ότι είδαμε τον Χριστό. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός βλέπεται, οράται, να το πω καλύτερα, ή γινώσκεται μέσα από τους οφθαλμούς μεν, οι οποίοι φτάνουν όμως μέχρι την ψυχή του ανθρώπου. Και μπορεί να βλέπει και η ψυχή μέσα από τα μάτια αυτά, τα αισθητά, τα οποία καμιά φορά δυστυχώς γίνονται παράθυρα της αμαρτίας και καλύτερα να μην βλέπαμε, παρά να βλέπαμε τα μισά ή να βλέπαμε μόνο τα κακά. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει, ζει το θαύμα, είναι αυτός που είδε τον Χριστό. Και όταν λέμε είδε τον Χριστό, τον είδε στην Αγία Γραφή, τον είδε όταν του εμφανίστηκε ένας απλός άνθρωπος και όμως με το λόγο του ακολούθησε τον Χριστό, τον είδε, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, όταν βοήθησε έναν άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο ελεημοσύνης και εκείνος ήταν ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός ονομάζει αδερφούς του τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται βοήθεια από εμάς. Ο άνθρωπος λοιπόν που βλέπει σφαιρικά ολοκληρωμένα ζει ένα μεγάλο θαύμα. Το πρώτο μεγάλο θαύμα, το οποίο ένας ο οποίος είναι, θα λέγαμε, θηρευτής θαυμάτων, κυνηγάει δηλαδή, που να πάει να βρει ένα γέροντα μεγάλο, να δει ένα θαύμα, να ακούσει ένα συγκλονιστικό λόγο κτλ. Αυτός ποτέ δεν θα καταλάβει το θαύμα που έχει δίπλα του. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, αναζητώντας τους Αγίους, ψάξτε τα παιδάκια τα οποία έχετε κοντά σας και θα τους βρείτε. Να βλέπεις λοιπόν. Μεγάλη υπόθεση. Δεύτερο μεγάλο θαύμα είναι το να ακούς. Και πιστέψτε με, πραγματικά είναι μεγάλο θαύμα να ακούς. Όπως και με την πρώτη περίπτωση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βαριακούν, έχουν χάσει την ακοή τους κατά ένα μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει τα αυτιά τους μπορεί το ένα να είναι λιγότερο λειτουργικό, το άλλο περισσότερο και ούτω καθεξής. Αλλά φανταστείτε να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ακούει σε αυτή τη γη, και τι σημαίνει ακούει, υπακούει δηλαδή. Και ποιον υπακούει, τον Χριστό εκφραζόμενο μέσω ενός ανθρώπου ο οποίος παρουσιάζει το θέλημά του μπροστά μας και αυτό έχει αποδειχτεί. Δεν ακούν σήμερα οι άνθρωποι. Και λέει κανείς, αν τον πεις, μα καλά, πώς δεν ακούω. Ακούω. Ακούω ό,τι θέλω, ας πούμε. Ή ό,τι με συμφέρει. Ή όταν θέλω, ακούω. Όταν δεν θέλω, κάνω πως δεν ακούω. Ή άμα του πεις τον άλλο, κουφός είσαι, θα πει, α, εγώ κουφός είμαι. Εγώ δεν ακούω. Αλλά όταν φτάσουμε στο μέτρημα, δηλαδή, αν ακούμε την εντολή του Θεού, τότε πράγματι είναι κουφός. Στου κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγει. Τόσο κουφός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Σήμερα που υπάρχουν πρακτικές και θεραπείες που και ένας κουφός μπορεί να ακούσει. Έτσι. Και όμως σήμερα δεν ακούει ο άνθρωπος. Και λέμε, έλα μωρέ σιγά το μεγάλο πράγμα που μας είπες. Εντάξει, να ακούμε. Δεν είναι θαύμα, αδερφοί μου. Και μάλιστα να ακούμε πραγματικά. Τι σημαίνει να ακούμε πραγματικά? Να έρχονται μεν οι λέξεις εδώ, στο τύμπανό μας, να το ερεθίζουν, αλλά να έρχονται και στην ψυχή μας μετά. Ή να μην ζητάμε να ακούσουμε μόνο αυτά τα οποία θέλουμε. Και συνήθως είναι πράγματα τα οποία μας συμφέρουν ή πράγματα άνετα ή γαργαλιστικά και ούτω καθεξής. Και όχι το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει να ακούω? Είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό. Και αν, εν πάση περιπτώσει, το περιορίζουμε εμείς και πούμε ότι ακούμε μόνο δια των αισθητών αυτιών. Είναι μικρό πράγμα, αδελφοί μου, αυτό? Είναι δεδομένο? Όλοι οι άνθρωποι ακούν? Όλοι οι άνθρωποι ακούν αρκετά? Εσύ που έχεις λοιπόν την ακοή σου και δεν θεωρείς ότι όλα σου χρωστάνε, το σήμα σου χρωστάει
και ότι όλα είναι δεδομένα, τότε αντιλαμβάνεις ότι είναι μεγάλο θαύμα να ακούς. Και μάλιστα να έχεις φτάσει σε μια ηλικία μεγάλη και να συνεχίζεις να ακούς. Να μην έχει πειραχτεί το ευαίσθητο όργανο αυτό, το τύμπανο, στο οποίο δεν είναι τίποτα να σπάσει έτσι και να κουφαθείς. Τίποτα δεν είναι πραγματικά. Γι' αυτό μη θεωρείς τα πάντα δεδομένα και ότι το να ακούω είναι υποχρέωση του Θεού να το κάνει για μένα. Είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και όταν μάλιστα μάθει ο άνθρωπος να ακούει, τότε το θαύμα είναι πλήρες. Είναι μεγάλο. Δηλαδή, να υπακούει. Να βλέπω, να ακούω. Πάμε στο τρίτο μεγάλο θαύμα, το οποίο το ζούμε συνέχεια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το βαριόμαστε κιόλας. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις κάτι, δεδομένο κιόλας νομίζεις ότι θα το έχεις πάντα, μπορεί να το βαριέσαι κιόλας μετά. Και τι έγινε, εντάξει, βλέπουμε, ακούμε, και τι έγινε. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε κτλ. Το τρίτο μεγάλο θαύμα είναι να αγγίζεις, αδερφοί μου. Γιατί είναι μεγάλο θαύμα το να αγγίζεις? Δηλαδή, να χρησιμοποιείς την αφή σου, αν θέλετε, χωρίς φόβο και πάθος. Διότι, μπορούν οι άνθρωποι να αγγίξουν? Μπορούν. Αυτοί όμως που δεν έχουν χέρια, πώς αγγίζουν? Α, δεν έχετε ακούσει ποτέ άνθρωπο να μην έχει χέρια. Πώς δεν έχετε ακούσει? Αλλά εγώ έχω χέρια, λέει. Εντάξει. Αφού έχεις χέρια εσύ, το να αγγίζεις δεν είναι τίποτα. Και ας υποθέσουμε ότι έχεις χέρια και αγγίζεις ό,τι θες και χρησιμοποιείς τα χέρια σου να κάνεις οτιδήποτε. Μπορείς να αγγίξεις τον άλλο άνθρωπο. Είναι εύκολο. Διότι να αγγίξεις έναν άνθρωπο πρέπει να είσαι καθαρός. Να μην είσαι πονηρός. Για να αγγίξεις έναν άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάς. Γιατί αν τον αγγίξεις χωρίς να τον αγαπάς, του κάνει κακό μόνο η ενέργεια που θα έχουν τα χέρια σου επάνω. Ο ηλεκτρισμός θα λέγαμε. Είναι εύκολο να αγγίξεις έναν άνθρωπο και να τον πλησιάσεις στη σημερινή μας εποχή? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί κρατούμε αποστάσεις. Α, κρατούμε αποστάσεις, τώρα το θυμήθηκα. Ποιος το εφήβρε αυτό το πράγμα, εδώ και ένα χρόνο, ναι. Εφεύρεση 2020. Κρατάτε αποστάσεις, ή 19 ήταν. Ναι. Okay. Α, άρα δεν είναι δεδομένο το ότι αγγίζουμε. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θαύμα όταν αγγίζεις. Και μάλιστα τη σήμερα ημέρα που απαγορεύεται ακόμα και το άγγιγμα. Μάλιστα. Το άγγιγμα όμως, αδερφοί μου, έχει μια ευρύτερη έννοια, η οποία ευρύτερη έννοια είναι το να μπορείς να αγγίξεις την ψυχή του άλλου, την ζωή του άλλου, τη στεναχώρια του άλλου, τη χαρά του άλλου, να συμπάσεις μαζί του δηλαδή σε οτιδήποτε, και στη χαρά και στη λύπη, να μπορείς να γελάσεις μαζί του και να μπορείς να κλάψεις μαζί του. Το να αγγίξεις τον άλλον είναι θέμα μεγάλου θαύματος, γιατί πραγματικά το Λόγο του Θεού τον ακούν όλοι, αλλά δεν αγγίζονται όλοι από αυτόν. Και το να αγγίξεις την ψυχή του άλλου, που είναι και το σημαντικότερο, γιατί είπαμε το σώμα το αγγίζεις πιο εύκολα, πρέπει να υπάρχει μέσα όχι μόνο πνεύμα ή ομορφιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά να υπάρχει και Άγιο Πνεύμα. Μόνο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μεταδίδεται από σένα στον άλλον, μπορεί να αγγίξει την ψυχή του άλλου. Χαρακτηριστικό. Ακούτε ένα κήρυγμα στο οποίο ο κήρυκας διαβάζει από ένα βιβλίο, ας πούμε. Δεν το ζει. Ακούτε και ένα κήρυγμα το οποίο ο κήρυκας το ζει. Ποιο θα σας αγγίξει αυτό το οποίο έχει ζήσει ο άλλος, φυσικά, έτσι. Το να διαβάσει ένα βιβλίο, μπορεί ο καθένας να διαβάσει ένα βιβλίο και να τον αγγίξει το βιβλίο, όχι ο άνθρωπος ή όχι ο Λόγος του Θεού. Είναι λοιπόν, ειδικά στην εποχή μας, που οι άνθρωποι δεν αγγίζονται εύκολα, είναι μη μου άπτου, είναι μη γιάνγκηχτη, όπως λέει η λέξη, να αγγίξεις τον άλλον άνθρωπο. Όποτε λοιπόν συμβαίνει, είναι θαύμα. Όποτε συμβαίνει, πραγματικά επεμβαίνει ο Θεός ανάμεσα. Γι' αυτό και τώρα με τις πρακτικές τις σύγχρονες δεν υπάρχει ούτε εξωτερικό άγγιγμα ούτε εσωτερικό. Υπάρχουν λόγια παχιά, οι άνθρωποι έχουν για όλα απογοητευτεί, δεν πιστεύουν σε τίποτα εύκολο και παραμένει ή ο Χριστός στον οποίο να πιστέψουν ή μετά αν δεν υπάρχει Χριστός
μπορούν να πιστέψουν την οποιαδήποτε θεωρία ή ανοησία υπάρχει παντού. Έτσι μόνο για να πιστέψουν κάποτε. Δεν αγγίζει τον άνθρωπο γενικώ. Θα λέγαμε καλύτερα δεν χωνεύεται, είναι αχώνευτος. Αλλά επειδή ακριβώς το θαύμα του να αγγίζεις είναι μεγάλη υπόθεση, να ξέρετε ότι και η χειραψία πλέον είναι δύσκολη και να χτυπήσεις τον άλλον στην πλάτη είναι δύσκολο και να τον σηκώσεις τον άλλον είναι δύσκολο και να τον αγγίξεις χωρίς να υπάρχει κακή διάθεση είναι αντίθετο. Δυστυχώς οι άνθρωποι παρόλα αυτά αγγίζονται αλλά δεν επιτελούν θαύμα γιατί αγγίζονται με πικρά λόγια, αγγίζονται με ξύλο, αγγίζονται με φόνους, αγγίζονται με τροχέα, άσχετα αν μερικοί λένε ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι κάτι άλλο, το οποίο ξεχνάω πραγματικά ποιο είναι, μου διαφεύγει από τη μνήμη μου. Κάτι άλλο είναι. Δεν είναι τα τροχαία, δεν είναι η γρήπη, δεν είναι το τσιγάρο, δεν είναι οι καρδιοπάθειες, δεν είναι τα εγκεφαλικά, δεν είναι το AIDS, δεν είναι οι εκτρώσεις, κάτι άλλο είναι, κάτι άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα άγγιγμα, γιατί ένα ντουβάρι δεν μπορεί να το αγγίξεις. Δεν θα καταλάβει τίποτε, θέλω να πω. Μια πέτρα δεν θα αισθανθεί, έτσι, ένα μάρμαρο δεν θα αισθανθεί. Αισθάνεται μόνο άνθρωπος και από αυτόν τον άνθρωπο αισθάνεται μόνο πραγματικά αυτός που είναι άνθρωπος. Ο άλλος δεν μπορεί να αισθανθεί. Δεδομένο για μερικούς, γιατί αυτοί που δεν αγγίζουν μόνο είναι αυτοί που δεν έχουν χέρια, ας πούμε, αν και το άγγιγμα γίνεται μόνο το σώμα, ξέρετε, αλλά και τόσο πραγματικά έτσι απίθανο το γεγονός να αγγίξεις έναν άνθρωπο συνολικά, ψυχήτη και σώματι και να του δώσεις το κάτω-κάτω να καταλάβει τι είναι το άγγιγμα. Έτσι, το μεγάλο θαύμα αυτό που λέγεται άγγιγμα. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό θαύμα για μερικούς, που είναι το ΜΑΜ. Έλα όμως που το ΜΑΜ δεν είναι μια απλή γεύση, δηλαδή το θαύμα του να γεύεσαι δεν είναι απλά το ΜΑΜ, να το πω καλύτερα, αλλά είναι μια μεγάλη πραγματική ιστορία. Μερικοί όταν χάνουν και μια φορά τη γεύση τους, εξαιτίας συνεπία μάλλον, το πούμε καλύτερα, κάποιας ίωσης, παραξενεύονται και λένε, μα κοίταξε, τρώω κάτι και δεν έχει γεύση. Έλα όμως που όταν δεν μπορεί να αισθανθείς και είναι η καρδιά σου σκληρή, εκείνο δεν τρώγεται με τίποτα, φαντάζεστε άνθρωπο να μην γεύεται. Τι να μην γεύεται, τίποτα. Να ζει και να μην το χαίρεται. Να τρώει και να μην το χαίρεται. Να πίνει και να μην το χαίρεται. Να υπάρχει και να μην το χαίρεται. Να έχει ανθρώπους γύρω του και να μην το χαίρεται. Να έχει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, ένα μαγαζί και να μην το χαίρεται. Ένα περιουσιακό στοιχείο και να μην, ένα ρούχο, ένα οτιδήποτε. Είναι φοβερό ο άνθρωπος να μην γεύεται τίποτα εξαιτίας του ότι δεν έχει την ικανότητα να γευτεί. Πόσο μάλλον όταν φτάσουμε στα ουράνια πράγματα, γι' αυτό είναι και μεγάλο το θαύμα, γι' αυτό και ο Χριστός καταδέχεται να τον γευόμαστε κιόλας. Με τη Θεία Μετάληψη. Έτσι. Τι μεταλαμβάνουμε, σώμα και αίμα Χριστού. Δηλαδή, απαιτεί, προσέξτε, ο Χριστός και λέει, άμα δεν με φάτε και δεν με πιείτε, δεν έχετε μαζί μου καμία σχέση. Ποιος έχει σχέση μαζί μου, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Αυτός θα είναι πάντοτε μαζί μου, λέει. Άρα μιλάμε για γεύση κανονική, δυνατή. Να το φας τον άλλον, πραγματικά. Και άμα ρωτήσεις τώρα, ειδικά τώρα, πόσοι άνθρωποι κοινωνά στην Ελλάδα, αυτά. Μα λέει γιατί δεν έχουμε εκκλησίες. Πού είναι οι εκκλησίες? Δεν έχουμε Θεία Κοινωνία. Πού είναι τη Θεία Κοινωνία? Δεν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία και Θεία Κοινωνία. Προσφέρεται. Ποιος πάει να κοινωνήσει? Και ας πάρουμε κάποιο επίδομα και να ζήσουμε. Δεν γεύονται όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί. Πραγματικά. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δεν πάει να φάσει κατσαρόλε φαγητό. Τι θα σου κάνει? Θα σκάσει το τέλος. Όταν λέμε γεύομαι, γεύουμε τα πάντα. Γεύουμε τον ήλιο. Μα πώς το φας τον ήλιο? Ναι, γιατί μπορείς να τον αποδεχτείς. Γεύομαι το νερό. Θα το πιείς το νερό. Τη θάλασσα το νερό θα πιείς? Όχι, γιατί μπορώ να κοιτάξω τη θάλασσα. Να ηρεμήσω κοντά της. Δεν έχω διαρκές άγχος το οποίο δεν με αφήνει να δω τίποτα, να ακούσω τίποτα,
να ζήσω τίποτα. Η ζωή είναι δημιουργία. Η ζωή είναι κομμάτι από τον Θεό. Ο Χριστός, ο Θεός, η Αγία Τριάδα, για να μας κάνει, έκανε, γεύτηκε, έκανε, έζησε, έκανε, δημιούργησε. Δεν είναι άιντε, παίζουμε, αν θέλετε, πώς παίζουν τα παιδάκια, Playmobil και Lego και τέτοια άψυχα πραγματάκια, τα δίνουν ζωή και εκείνοι προσπαθούν και δεν έχουν ζωή αυτά. Ο άνθρωπος έχει ζωή. Γι' αυτό και γευόμαστε πραγματικά τα πάντα, έτσι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και τον αέρα ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας, τον γευόμαστε. Έχει γεύση ο αέρας. Όπως γεύση έχει και το νερό, όπως γεύση έχει και τα τρόφιμα, όπως γεύση έχει και άλλος άνθρωπος, έτσι. Τον οποίον όμως, αν δεν έχεις την τόλμη, όχι μόνο να τον γευτείς επιχειρείς, αλλά γεύεσαι πραγματικά την κακία σου όταν αυτός είναι μακριά και είναι μακριά από σένα και είναι εχθρός σου. Είναι μεγάλο θαύμα. Βέβαια, αν θέλουμε να προσέξουμε την πνευματική μας κατάσταση, το θέμα γεύση θέλει μεγάλη διάκριση. Όπως με όλα τα πράγματα όμως, έτσι. Δηλαδή, τι να γευτώ, πόσο να το γευτώ, γιατί να το γευτώ. Αυτό όμως, αδερφοί μου, ίσα ίσα που συντηρεί το θαύμα και δεν το απομακρύνει από εμάς, γιατί το προσέχουμε έτσι περισσότερο. Το σημαντικό είναι ότι ίσως να είναι λίγο πιο σπάνιο, ας πούμε, να μπορεί να γευτεί ένας άνθρωπος σωματικά, αλλά δεν είναι καθόλου σπάνιο να μην μπορεί να γευτεί πνευματικά. Να νιώσει, να ζήσει και πάντα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Μοναξίες έχουμε πολλές. Αυτισμούς πνευματικούς έχουμε πάρα πολλούς. Ο άλλος δεν θέλει να δει άνθρωπο, θέλει να είναι μόνος του. Αλλά όταν ζούμε το θαύμα αυτό, ας το πω, η γεύση, που δεν είναι μια αίσθηση στη δική μας κουβέντα, είναι μεγάλο γεγονός. Είναι αυτό που λέμε, μπαίνω στη θέση του άλλου. Πώς γίνεται αυτό, μεγάλη ιστορία. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι οι άλλοι σκέφτονται, μιλούν και ζουν όπως αυτοί. Δεν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου. Δεν μπορούν να γευτούν τον άλλον. Αλλά, αν δεν κρατήσετε όλα αυτά τα οποία σας είπα, κρατήστε ότι ακόμα και ο ίδιος ο Θεός θέλει όχι μόνο να τον γευτούμε, αλλά να τον φάμε για να ζήσουμε μαζί του. Φοβερό πράγμα, εξαιτίας αυτού του λόγου που είπε ο Κύριος, έφυγαν πάρα πολλοί από κοντά του, που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποτέ. Νόμιζαν ότι θα γίνουν κανίβαλοι, τρώγοντας τη σάρκα και πίνοντας το αίμα του. 5. Αυτό και είναι θαύμα. Μερικοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα αισθάνεται όλα. Είναι κάτι εύκολο. Το αίσθημα, η αίσθηση, τα αισθήματα γενικώς. Ας το διαχωρίσουμε ότι η αίσθηση μπορεί να είναι αίσθηση ενός υλικού πράγματος και το αίσθημα η αίσθηση ενός πνευματικού πράγματος. Σας πληροφορώ ότι είναι μέγα θαύμα, ειδικά στην εποχή μας, οι παγωμένες καρδιές να αισθάνονται, οι παγωμένες ψυχές να αισθάνονται. Δεν υπάρχει αυτό. Τη διάκριση την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να ξεχωρίσετε καλά μέσα σας ότι άλλο πράγμα είναι η ικανοποίηση και άλλο η χαρά. Η ικανοποίηση είχε ένας ο οποίος πετυχαίνει το σκοπό του, έφαγε ένα καλό φαγητό, πήγε με 200 χιλιόμετρα το αγαπημένο του αυτοκίνητο, πέτυχε το σκοπό του, κέρδισε λεφτά κτλ. Κτλ. Αυτός είχε ικανοποίηση. Ικανοποιήθηκε. Ικανοποιήθηκε γιατί με την αρχαία ελληνική λέξη το ικανός είναι το αρκετός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε αρκετά. Έτσι. Γέμισε κοιλιά, είμαι ικανοποιημένος. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση, αδελφοί μου, δεν είναι χαρά. Γιατί η χαρά έχετε με τη δυνατότητα του να αισθάνεται κανείς. Η χαρά είναι μια μόνιμη κατάσταση, ακόμα και όταν σε πολεμάει ο διάβολος, ακόμα και όταν πενθείς, υπάρχει χαρά, ακόμα και όταν συμβαίνει κάτι λυπηρό στη ζωή σου, χαίρεσαι. Αυτό πρέπει, σημαίνει μόνο όταν έχεις την ικανότητα να αισθάνεσαι. Μα λέει, δεν έχουν όλη την ικανότητα να αισθάνονται. Για ψάξτε το λιγάκι να δείτε. Έχετε δει παγωμένους ανθρώπους, κυριολεκτικά. Έχετε δει ανθρώπους πεθαμένους να κυκλοφορούν.
και να μην λογαριάζουν τίποτα, όχι αισθήματα και τέτοια, τίποτα, τίποτα, πραγματικά. Να βλέπουν τον άλλον σαν νούμερο. Α, το έχουμε ζήσει και αυτό, φυσικά. Είσαι ένα νούμερο, γιατί ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτα από την ύπαρξή σου και σε θεωρεί. Συνεπώς, αδερφοί μου, το να αισθάνεσαι δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πραγματικά ένα θαύμα. Και όσο περισσεύει αμαρτία και παγώνει η καρδιά του ανθρώπου, πραγματικά η αίσθησή του κατεβαίνει τόσο χαμηλά που αισθάνεται μόνο το τσίμπημα, το κάψιμο, την ειδονή και την οδύνη, γενικότερα να το πούμε έτσι. Δεν αισθάνεται ψυχή ο άνθρωπος. Γι' αυτό τον άνθρωπο αισθάνεται ψυχή, τότε έχουμε μέγα θαύμα. Έτσι. Όχι το πέμπτο θαύμα, όλα τα θαύματα μαζί. Να αισθάνεσαι. Γι' αυτό σήμερα οι ψυχολόγοι έχουν ξεπατωθεί πραγματικά στην έννοια της ένστινη αίσθησης, δηλαδή αυτό το οποίο αναλύουν οι πατέρες από αρχαιοτά τον χρόνο, το να μπορούμε να αισθανθούμε τον άλλον δηλαδή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε. Δεν συμπάσχει ο άλλος. Αισθάνομαι σημαίνει συμπάσχω. Γελάει ο άλλος, γελάω κι εγώ. Δεν κλαίω όταν γελάει εκείνος, ούτε γελάω όταν κλαίει. Και φυσικά αισθάνομαι, γιατί όλα αυτά πηγάζουν από το ίδιο μέρος της ψυχής, σημαίνει πραγματικά ότι μπορώ να κρίνω και να διακρίνω ηλικίες, καταστάσεις, φύλλα, παρελθόντα, μέλλοντα κτλ. Και να μπω ακριβώς στη θέση του άλλου. Αλλιώς δεν τον αισθάνομαι. Διότι μερικοί νομίζουν ότι αισθάνονται εαυτούς και αλλήλους, επειδή είναι ψυχοπονιάριδες, ας πούμε. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να μπει στη θέση του άλλου, πραγματικά. Και όταν λέμε μπαίνω στη θέση του άλλου, πρέπει να περπατήσει με τα δικά του παπούτσια, με τα δικά του ρούχα, τα δικά του χιλιόμετρα, το δικό του πόνο να ζήσει, να σκεφτεί δηλαδή τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, και τότε θα τον αισθανθείς. Τότε είναι θαύμα. Γιατί αν θέλετε να μετρήσουμε ποσοτικά, σας δίνω πολύ χοντροειδώ σε ένα 5% να συμβαίνει αυτό. Ενώ συνεχώς όλοι μιλάνε γύρω τους για αισθήματα, συναισθήματα. Ερωτεύονται συνέχεια άνθρωποι, κάνουν, δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί εντελώς η έννοια του αισθάνομαι. Έτσι. Αυτή η ερώτηση, αδερφοί μου, είναι σαν να δεις το αγαπημένο σου φαγητό έτοιμο πάνω στο τραπέζι και γίνει ώρα ενθουσιάζει. Τέτοια είναι η ερώτηση σήμερα. Ή ξέρω εγώ να δεις την αγαπημένη σου ταινία στην τηλεόραση και εκείνη την ώρα να. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αισθάνομαι σημαίνει πραγματικά ότι ζω μαζί με τον άλλον. Και όχι μόνο με τον άλλον, όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά με όλη την κτήση. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος τώρα, όπως έχουν πει χιλιάδες φορές, εντάξει, κυνηγήστε, κυνηγή, αλλά είπαμε να κυνηγήστε για να φάτε κάτι. Όχι να χτυπάτε τα πουλιά του κόσμου, του Θεού, δηλαδή έτσι για να περνάει η ώρα ή τα ζώα. Να έχεις ανάγκη να βγεις στο βουνό να κυνηγήσεις, να φάνε τα παιδιά σου, ναι. Αλλά όλα τα άλλα, ένα μικρό παράδειγμα ανέφερα φυσικά, είναι ακριβώς το στοιχείο αυτό της κατάπτωσης του σημερινού ανθρώπου και του χθεσινού και του προχθεσινού, μην νομίζετε, ο οποίος δεν αισθάνεται. Άντε τώρα να πούμε στον κυνηγό, ένα παράδειγμα φέραμε πάλι, ότι αυτό το ζώο που σκότωσε έχει παιδιά, έχει φωλιά και ούτω καθεξής. Έβαργες, ψηλά γράμματα είναι αυτά. Και φυσικά με τον ίδιο τρόπο πάμε και σε άλλες καταστάσεις και δεν θέλω διόλου να σας αναφέρω την εκμετάλλευση της σατανική που γίνεται από τους ανθρώπους απέναντι στα παιδιά μας και μόνο αυτό. Έτσι. Να αισθάνεσαι λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά, γιατί είναι μεγάλο θαύμα, το οποίο σου νομίζω ότι είναι δεδομένο. Έκτο. Γιατί έχουμε και λίγο χρόνο, πρέπει να τα συμπτύξουμε όλα αυτά. Εδώ θα γελάσουμε πραγματικά. Γιατί το έκτο θαύμα είναι να γελάς. Εύκολο είναι αυτό. Α, εύκολο είναι. Από πού και σου. Πόσοι ανθρώποι βλέπετε να γελάνε έξω. Άλλο το διατάξει τον άλλον γέλα. Θα γελάσει τότε. Ναι. Αλλά κανονικά βγαίνουμε στον δρόμο και παρατηρούμε. Πόσες φάτσες γελάνε. Και δεν είναι παρά. Προσέξτε, δεν λέω να χασκογελάνε ή να πιάνουν την κοιλιά του από ένα ηχηρό γέλιο. Να γελάει αυτό εδώ το πρόσωπο. Να είναι ηλαρών. Να είναι χαρούμενο. Πόσοι άνθρωποι. Ξέρετε πολλούς. Στη δουλειά σας, στην οικογένειά σας μέσα, όλοι γελάτε. Δεν είναι λοιπόν καθόλου δεδομένο το γέλιο. Είναι πραγματικά ένα θαύμα και όσο προχωράμε, ακόμη περισσότερο. Γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει χαρά όπως σας περιέγραψα νωρίτερα, αλλά γνωρίζει ικανοποίηση. Πώς θα γελάσει μετά.
που είναι καταθλιπτικός. Πώς θα γελάσει μετά, που συνέχεια έχει ένα απέραντο εγωισμό που δεν γίνεται το δικό του και δεν είναι απλός άνθρωπος για να γελάσει και να πει, έλα δεν βαριέσαι, να είναι καλά οι άνθρωποι, να βγει το πρωί και να θέλει να σπείρει γέλιο στους άλλους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνω ότι το γέλιο δεν είναι ένα γέλιο που προκαλείται, δεν είναι πρόκληση του κετού, αλλά είναι φυσιολογικός το κετός. Δηλαδή βγαίνει από μέσα μας. Άλλο να ακούεις ένα ανέκδοτο, εκεί δεν γελάσεις. Άλλο να δεις μια κωμωδία, δεν γελάσεις. Ναι. Άλλο να σε γαργαλίσει κάποιος. Δεν λέμε για κάτι αναγκαστικό, αδερφοί μου. Μιλάμε για το γέλιο. Μιλάμε για το χαμόγελο, για τη χαρά. Και ο Χριστός μας δεν γέλασε ποτέ. Αλλά ήταν ηλαρός πάντοτε. Τι είναι το ηλαρός? Χαμογελούσε και γελούσε όλο το σύστημά του. Χωρίς να αναγκαστεί να κάνει ένα ηχηρό γέλιο. Αλλά εμείς, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογούμαστε και να γελάσουμε και να χτυπηθούμε από το γέλιο, και το λέω γιατί είναι μια σύντομη οδός σωτηρίας, ένα μεγάλο θαύμα, ο άνθρωπος να γελάει σήμερα. Θα το θεωρούσα σαν υποχρέωση, δηλαδή να πείτε στον εαυτό σας, γέλα, δεν γέλασες σήμερα καθόλου, δεν χάρηκες καθόλου. Γιατί το γελάς, μπορεί να το είπαμε εμείς έτσι να γελάς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, όπως σας εξήγησα και όπως μπορώ να σας πω κι άλλα, ότι δείχνει ότι έχουμε τον Θεό μέσα μας, έχουμε ενθουσιασμό, δεν έχουμε ανοησία και δοξάζουμε για κάθε στιγμή και ώρα, και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, να γελάς ακόμα και όταν πονάς. Δεν περνάει πιο εύκολα, πιο εύκολα περνάει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία? Γι' αυτό είναι μεγάλο θαύμα να δεις άνθρωπο να γελάει, να χαμογελάει, να είναι ελαρός, να είναι δοξολογικός. Πρώτο ο Θεός, δόξησε ο Θεός ή δόξα το Θεό, έχει ο Θεός. Φράσεις οι οποίες βρίσκονται σε ένα βιβλίο γραμμένες και κρυμμένες στο όρος Αραράτ στα 4.000 μέτρα, κάπου εκεί, σε μια σπηλιά. Δόξησε ο Θεός που μας έδωσε το χάρισμα να γελάμε, που μας κάνει το μεγάλο θαύμα αυτό και τη δυνατότητα να θεραπευόμαστε και σωματικά, ξέρετε, έτσι ο άνθρωπος ο οποίος γελάει θεραπεύεται σωματικά, διότι με το γέλιο κινούνται πολύ περισσότεροι μυς από ό,τι κινείται με όλες τις άλλες εκδηλώσεις ο ανθρώπινος οργανισμός. Μεγάλο θαύμα. Και φυσικά θα σας πω έτσι μόνο ένα παραδειγματάκι από την Αγία Γραφή για να καταλάβετε. Λέει ο Μωυσής όταν το βρήκε η κόρη του Φαραώ μέσα στο καλαθάκι και τα λοιπά, γράφει το κείμενο ότι ήταν αστείος. Τι σημαίνει το αστείος σε μετάφραση από την ελληνιστική κοινή? Σημαίνει ήταν χαριτωμένος. Αυτό που λέμε σήμερα δηλαδή. Ο αστείος άνθρωπος είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Και ήταν αστείος ο Μωυσής και μπροστά στο Θεό όλοι ήταν αστείος. Δηλαδή ήταν γελαστό παιδάκι αυτό. Σας εύχομαι λοιπόν να είστε γελαστά παιδάκια και να πάμε και στο τελευταίο μεγάλο θαύμα. Αυτό και είναι θαύμα, αυτό είναι σπάνιο θαύμα, αυτό είναι μεγάλο θαύμα. Αυτό είναι σαν την ανάσταση των νεκρών που λέμε το μεγαλύτερο θαύμα. Είναι το να αγαπάς. Βέβαια προσέξτε. Λέγοντας αγαπάω δεν θα φτάσουμε κατευθείαν στα ύψη του μεγάλου Θεού μας, ο οποίος σταυρώθηκε για μας, ή στο ύψος του μεγάλου Αντωνίου, ή στο ύψος του μεγάλου Βασιλείου, της Ουσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που πήγε 47 χρόνια στην έρημο επειδή αγάπησε τον Χριστό, το είπε ο ίδιος, έτσι. Αλλά θα πάμε σιγά σιγά. Μερικοί νομίζουν ότι η αγάπη έχει ή 1% ή 100, ή θα μισείς δηλαδή ή θα αγαπάς. Τέλεια. Όχι. Έχουμε τον αγώνα μας. Σαν αρχή η αγάπη, αδελφοί μου, να μπορεί ο άνθρωπος να αγαπάει, και δεν λέω απλά το να ερωτεύεται, το να αισθάνεται, είναι και αυτά χαρακτηριστικά της αγάπης, αλλά αγάπη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, είναι να μπορεί. Τι σημαίνει να μπορεί? Μπορεί να συμβαίνει αυτό 1%, όπως περιέγραψα, έτσι με όρους κατανοητούς. Μπορεί να συμβαίνει 2. Αν όμως μπορεί, το 2 γίνεται εύκολα 20 και γίνεται και 200%. Αγάπησε κανείς 200%? Βέβαια.
όταν παρακαλούσε ο Πάτερ Παΐσιος να πάρει τον καρκίνο ενός ανθρώπου μόνο, ενός, που μπορούσε να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τον πήρε τελικά. Και πέθανε από αυτό, και αυτό δεν είναι 200%. Αγάπη. Έτσι. Πρώτα λοιπόν τι κάνουμε. Το θαύμα αυτό φυσικά εννοείται ότι είναι μεγάλο. Το λέει καθαρή η Αγία Γραφή, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, διατοπληθύνει την ανομία, δηλαδή επειδή υπάρχει πολλή αμαρτία, πλέον η αγάπη είναι δύσκολο πράγμα. Πάωσε. Αλλά προσέξτε να δείτε, εξετάζουμε πρώτα, αν ζούμε αυτό το θαύμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές στη ζωή μας που ζούμε αυτή την αγάπη, έστω και για λίγο, αν μπορούμε, δηλαδή όταν υπάρχει η φλόγα, μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, θα σας το πω έτσι πολύ απλά, τότε όλα μπορούν να γίνουν. Και όταν λέω αγάπη, πέρα από τα συναισθήματα, πέρα από τον έρωτα, τον οποίο μπορούν να τον νιώσουν όλοι οι άνθρωποι, η αγάπη είναι η θυσία. Η αγάπη είναι ο Ευαγγελισμός. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον άνθρωπο όταν τον αγαπάμε? Να το γνωρίζουμε τον Χριστό. Εμείς αγαπάμε τους άλλους ή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τους γνωρίσουμε τον Χριστό? Και λέμε, έλα να ρωτήσω τώρα. Άστον τώρα αυτόν. Άστον εκείνο. Ή πεθαίνει ο άλλος και δεν το λέμε να πάει να εξομολογηθεί, να κοινωνεί, δεν το βοηθάμε. Άστον να πεθάνει να μην υποφέρει. Λένε μερικοί, αυτό είναι αγάπη. Μάλιστα. Αγάπη είναι να τηρήσει εντολές του Θεού. Αγάπη είναι να θυσιαστεί για τον άλλον. Πώς θυσιαστώ, να πάω να πέσω μπροστά σε αυτοκίνητο? Αν συμβεί και αυτό, ναι. Αλλά η θυσία για τον άλλον, αδερφή μου, είναι πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ακόμα και η συμπεριφορά σου απέναντί του, να προσπαθείς να είναι αυτή που θέλει ο Θεός, άσχετα αν εσύ θες να κάνεις κάτι άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα παιδιά μας. Πολλές φορές θέλουμε να μην δώσουμε σημασία στο κακό που κάνουν. Αλλά αναγκαζόμαστε και αλλάζουμε ολόκληρη και αυτό γίνεται από αγάπη. Μα λέει, αφού την έριξε σφαλιάρα. Από αγάπη ήταν. Η λέει, αγάπη δέρνει. Μάλιστα, δέρνει. Ποιος είπε ότι δέρνει αγάπη? Το διαβάσατε πουθενά αυτό? Φυσικά και δέρνει η αγάπη. Μα πώς λέει? Η αγάπη τιμωρεί. Βεβαίως τιμωρεί. Γιατί έκανε τον κατακλυσμό ο Θεός? Επειδή μισούσε τους ανθρώπους, μπορεί να μισήσει ο Θεός? Δεν μπορεί να μισήσει. Δεν έχει τη δυνατότητα να μισήσει ο Θεός, το ξέρετε αυτό. Άρα από τι το έκανε? Από αγάπη. Α, ναι. Από αγάπη με βάζει να νηστεύω, λέει ένας. Ναι, βεβαίως. Γιατί κάνεις το θέλημα του Θεού. Λέει, η αγάπη είναι μόνο αυστηρότητα ή μόνο χαλαρότητα? Μα είναι αυστηρότητα η αγάπη. Διότι όταν αγαπάς τον άλλον, του κόβεις τα τσιγάρα, του κόβεις τα ποτά, του κόβεις τα ξενήθια, του κόβεις τα από εδώ, τα από εκεί, γιατί τον αγαπάς. Α, έτσι, έτσι ακριβώς. Και να σου πω και κάτι άλλο, η αγάπη του Θεού δεν έχει σχέση με την αγάπη των ανθρώπων. Δεν είναι σαρκική, είναι πνευματική, είναι ανώτερη. Προτιμάει να ταλαιπωρήσει τη σάρκα για να υψώσει την ψυχή. Προτιμάει να κάνει πράγματα τα οποία φαίνονται για τον άνθρωπο τρομακτικά. Ένα παράδειγμα συχνό, η Αγία Σολομονή έσβησαν τα παιδιά της 7 είχε στο μαρτύριο. Μαρτύρησε τελευταία αυτή. Αλλά ενώ προηγούν του και τα έβλεπε, τα έσπρωχνε και τα έλεγε, πάνε να μαρτυρίζεις για τον Χριστό. Αν το δει αυτό σήμερα κάνας αγαπουλίνης και αγαπολόγος, θα πει, πω, τι έκανε αυτή, μάνα ήταν αυτή. Έσπρωχνε τα παιδιά της στο δήμιο μπροστά. Τι είναι αγάπη τελικά? Γιατί ρωτάνε πολλοί και λένε, εκείνο το άλλο. Περισσότεροι άνθρωποι καταρχήν ξέρουν ότι η αγάπη είναι τα συναισθήματα, αυτό δεν ξέρουν κάτι άλλο. Αλλά πόσο μεγάλο θαύμα μπορεί να είναι να αγαπάει ο άνθρωπος, να έχει δυνατότητα τι? Να εφαρμόζει πνευματικά τον άλλον. Και όχι χαχαχα και να βρισκόμαστε σε μια καλή αυτή και να περνάει ο καιρός και δεν βαριέσαι και οι κλέφτες αγαπιούνται. Έτσι. Και οι απατεώνες αγαπιούνται μεταξύ τους όπως μπορούν. Με τον δικό τους τρόπο. Έτσι. Γι' αυτό το μόνο δεδομένο, αδερφοί μου, από όλα αυτά δεν είναι η αγάπη. Και ειδικά που στην εποχή μας έχει ξεφτελιστεί αυτό το πράγμα. Όλοι μιλάνε για αγάπες και λουλούδια. Και Αγίος Βαλεντίνος, καλή ώρα. Ναι. Και περνάει η ώρα.
Έτσι αγαπάει και ο Λύκος το πρόβατο. Ξέρει τι ώρα τα αγαπάει. Τρέχουν τα σάλια του όταν το βλέπει. Τρέχουν τα σάλια του, ναι. Τρελαίνεται όταν βλέπει το πρόβατο. Πολύ αγάπη. Και μετά, τσακ, πάει το πρόβατο. Και ο άλλος τώρα θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να δείτε ποιότητες που νομίζει ο κόσμος ότι είναι αγάπη. Ε, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Τη σκότωσε. Ναι. Δεν μπορούσε να τη συγχωρέσει. Για ποιο είναι αγάπη λοιπόν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θαύμα, άσχετα αν εσύ θεωρείς ότι το να αγαπήσω είναι πολύ εύκολο. Εσύ μαγάμω, και τι έγινε, να αγαπήσω. Να, αγαπάω. Αγαπάω τα λεφτά μου, τα παιδιά μου, τα πράγματα μου, τον Θεό μου, που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Θεό έχουν όλοι, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός όμως είναι και ο Βούδας, είναι και το χρήμα, είναι και άλλα πράγματα. Αγαπάω όλα τα μου. Μου, 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 τι θα γίνω στο τέλος, αυτό το οποίο καταλάβατε. Η επανάληψη λοιπόν, ορθή. Να βλέπεις, να ακούς, να γεύεσαι, να αισθάνεσαι. Εύκολα λέει, αφού τα έχω πάνω μου αυτά, είναι οι πέντε αισθήσεις, καμία σχέση. Καμία σχέση. Να αγαπάς, αλλά και τι άλλο, για να ακούσω. Και να γελάς. Όπου και να το πιάσεις, όσο και να πιάσεις, όλα είναι ακατόρθωτα αν δεν είναι θαύματα. Ειδικά σήμερα που το λέει, όταν θα φτάσουν οι κεροί οι τελευταίοι, οι άνθρωποι θα είναι σαν τα ψυγεία. Παγωμένοι. Αυτό, τίποτα άλλο. Πολλά μπορούμε να πούμε, αδερφοί μου, εσείς σημειώστε τα 7 θαύματα και παλέψτε να τα σημειώσετε μου στο χαρτάκι, να φαίνονται σε μεγάλα γράμματα και να τα παλέψετε. Και αν περνάει η μέρα που δεν αισθάνεσαι, δεν γεύεσαι, δεν γελάς, δεν αγαπάς, τότε να το θεωρήσεις ότι η μέρα σου πήγε χαμένη. Και εύχομαι σε αυτό επάνω να σας φωτίσει και ο μικρός Χριστός, ο οποίος είναι τώρα 40 ημερών και προχωράει την πορεία της επίγειας ζωής του. Να προσεύχεστε για την ωραία η οποία πέθανε πλήρης ημερών, 95 ετών. Να προσεύχεστε για ζώντες Εκατερίνης και Αργυρίου, να έχουν την υγεία τους και ο Θεός να βοηθάει εαυτούς και αλλήλους. Να είστε γεροί λοιπόν και με ένα χαμόγελο σας χαιρετούμε από τη χιονισμένη Αλεξανδρούπολη σε όλο τον κόσμο. Η Παναγία μαζί σας, καλή αντάμωση στο επόμενο βίντεο.